Γεια, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε το τελευταίο Team of the Season Prediction. Χτες στο βίντεο σας είπα ότι μπορεί να έρθει την άλλη εβδομάδα, αλλά για να τελειώνει η σειρά κιόλας, γιατί θέλω να κάνω και κάποια άλλα βίντεο που έχω σκεφτεί, θα το κάνω σήμερα το επεισόδιο, έτσι κυρίως δεν είναι πολύ μεγάλα βίντεο και γίνονται και εύκολα. Οπότε παιδιά, τελευταίο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε η σειρά. 5 επεισόδια ήταν, μία μίνι σειρά, φτάνει στο τέλος της. Οπότε είναι πίτε όπως σας σημαίνει το 5ο επεισόδιο. Οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε τον Άδο στο τέρμα. Όπως σας είπα χτες, πιστεύω ότι τερματοφύλακες ήτη των δύο πρώτων ομάδων γίνει. Και όντως γι' αυτό έβαλα τον Άδο, γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Αν και δεν έχει κρυθεί η Λιγκουάνα και τώρα η πρώτη είναι η Λίλ. Απλά πιστεύω ότι ο Νάβης θα αξίζει λίγο περισσότερο. Αν και με τη City δεν είχε και τις καλύτερες εμφανίσεις. Αν και έπαιξε πολύ καλά, απλά θύνονταν λίγο στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο όχι. Πιστεύω ότι αξίζει περισσότερο ο Νάβας, αν και ο Μαγιάν ήταν πολύ καλός. Αλλά πιστεύω ότι ο Νάβας κάνει μια πολύ καλή χρονιά και αξίζει να είναι βασικός. Ενώ πέρυσι δεν είχε πάρει καν, νομίζω, τότσου. Ναι, δεν είχε πάρει καν. Οπότε πάμε στα δύο center back, που γενικά ήταν αρκετά ξεκάθαρο το τοπίο σχεδόν, γιατί δεν έχει και τα απίστευτα center back η League One. Οπότε πάμε πρώτα στο Χωσέ Φόντε τη πρώτη ομάδα αυτή τη στιγμή. Όπως λέω, δεν έχει τέλειο στο πρωτάθλημα. Τη Λίλ έχει 3 γκολ. Πάρα πολύ καλός με τη Λίλ. Έχει και 2 inform στο FIFA. Που και αυτό παίζει το ρόλο το όπως σας είχα πει. Γιατί σημαίνει ότι η EA, ας πούμε, αναγνωρίζει ότι παίζει καλά για αυτά. Σας το όπως είπα και χθες. Και πάμε στο Μαρκίνιος, ο οποίος έχει 2 γκολ, 1 assist. Πάρα πολύ καλός ο Μαρκίνιος στα σημαντικά παιχνίδια της Παρί. Αν και χτες με τη City δεν ήταν ο καλύτερος, δεν έπαιξε και πάρα πολύ καλά. Αλλά πάρα πολύ καλός και στο Champions League, ειδικά στο πρώτο μάτς με τη City και με την Bayern. Καταπληκτικός ο Μαρκίνιος, μεγάλος παίχτης. Πάμε στο αριστερό μπακ, που δεν έβαλα αριστερό μπακ γιατί δεν υπήρχε ένα. Υπάρχει φυσικά κάποιοι καλοί, αλλά πιστεύω να άξιζε πιο πολύ ο Τσελίκ τη Λίλ, ο οποίος έχει 3 γκολ, 3 assist. Πολύ καλός παίκτης ο Τσελίκ και δεν είναι και πολύ μεγάλος, νομίζω είναι 23-24 και πιστεύω ότι να αξίζει πιο πολύ από κάποιο left back, έτσι για αλλιώς δεν πολύ πειράζει αυτό, γιατί έχουμε δει κιόλας και CB να μπαίνουν right back και στη Team of the Year. Γενικά η EA δεν βάζει και out of position κάποιους παίκτες. Πάμε στο Klaus, ο οποίος πιστεύω ότι θα πάρει και επειδή παίζει την πραγματικότητα καλά φυσικά, αλλά ένας λόγος είναι ότι τον χρησιμοποιούν αρκετοί δηλαδή στο FIFA, γιατί η inform του 83 του γιουζάρουν πολύ δηλαδή. Και τα στατιστικά του είναι ότι έχει 3 goal 6 assist, καθόλου άσχημα, πολύ καλός, και πιστεύω και ότι για αυτόν τον λόγο που είπα ότι τον γιουζάρουν πολύ θα πάρει. Πάμε στον Αντρέ, που και αυτόν τον έχουν χρησιμοποιήσει, τον χρησιμοποιούσαν πολύ παλιά στην scream του, όχι scream, τώρα ξέχασα πως το rule breakers, ναι. Και πιστεύω ότι θα βγάλουν και γι' αυτό λόγο την κάρτα του, την touch. Τότε πιστεύω ότι θα πάρει σίγουρα Αντρέ. Και πιστεύω τον Χιουζάρον πολύ γιατί θα είναι και φτηνός. Οπότε πάμε στον Κολοβίν, ο οποίος και αυτός θα έχει ωραία κάρτα. Επίσης, να ξαναπώ ότι τα rating και δεν είναι αληθινά ούτε τα στατιστικά, μόνος μου τα έβαλα. Αλλά έτσι όπως έχει κάνει η A κάρτες φέτος, δεν πετυχαίνω σχεδόν τίποτα στα stats. Δηλαδή πέρσι είχαμε πολύ ανεβασμένα ratings. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, που μπορεί, όπως είπα και χθες, να κάνω βίντεο γι' αυτό. Ο Γκολοβίν 4 γκολ, 8 assist, πάρα πολύ καλός, πιστεύω να αξίζει. Οπότε και ο τελευταίος στο κέντρο πακέτα έχει και 2 inform, 6 γκολ, 4 assist, πολύ καλός και πιστεύω πρέπει να πάρει με τη Λιόν. Πάμε τώρα στην επίθεση, πάμε πρώτος στον Εμπαπέ, πρώτος σκορ, 25 γκολ, 7 assist. Εντάξει, φυσικά είναι αξίζει, πολύ καλός, ίσως ο κουβαλητής της Παρί μπορούμε να πούμε. Και πάμε στους δύο άλλους, Μπαμπά. Και απίσω, επειδή τον χρησιμοποιούν πολύ, θα πάρει σίγουρα. Γιατί είναι πολύ δημοφιλής κάρτα στο FIFA. 6 γκολ, 9 assist, πολύ καλός. Και πιστεύω ότι πάρει και αυτό το λόγο που είπα. Και ο Βόλαντ, ο οποίος και αυτός θα έχει ωραία καρτούλα πλάκα-πλάκα. Γιατί έχει πάρει πολλές inform. Έχει πάρει 3 inform, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλες 2 νομίζω special κάρτες, δεν είμαι σίγουρος. 16 γκολ, 7 assist, πάρα πολύ καλός. Ο Βόλαντ, ίσως λίγο πίσω από τον Πανιγεντέρ. Μπορεί και εισάξει, μπορεί και ίσως καλύτερη. Ο καλύτερος από τον Πανιέντερ, γενικά έχει δύο πολύ καλούς επιθετικούς στη Μονακό. Βλέπετε, δεν έχω βάλει τον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ, παιδιά, στο Champions League ήταν καλός, ούτως δεν έκανε τίποτα φάντασμα πραγματικά, αλλά ήταν γενικά σε γενικές γραμμές αρκετά καλός. Όμως, παιδιά, έχει παίξει 15 μάτς στη League One.
Με 15 μάτς δεν γίνεται να πάρει κάποιος τότε και έχει και 7 γκολ. Γενικά ο Νεϊμάρ, από όταν πέσει στη Παρί, είναι σαν να κάνει τουρισμό, δηλαδή τον νοιάζει κάνει Λιγκουάν. Αν δείτε, δεν έχει παίξει σεζόν στη Λιγκουάν πάνω από 20 αγωνιστικές. Δηλαδή, αν δείτε αυτό τουρισμό, τι είναι, και νοιάζεται μόνο. Έτσι φαίνονται, εγώ το λέω δηλαδή. Έτσι μου φαίνεται, και νοιάζεται μόνο για το Champions League που εκεί παίζει όλα τα μάτς και εκεί δίνει το καλύτερο του εαυτό, ας πούμε, αλλά και πάλι δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, στην Μπαρσελόνα τον εκτιμούσα πολύ τον Νεϊμάρ, γιατί είχε κάθε σεζόν με 30 μάτς προσπαθούσε. Τώρα στην Παρί είναι σαν να κάνει τουρισμό, δηλαδή έχει παίξει 15 παιχνίδια. Δηλαδή, στη Ligue 1 δεν τον έχει δει σχεδόν κανείς. Μόνο 15 παιχνίδια δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, δεν αξίζει να πάρει για μένα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρει. Τώρα ή μπορεί να του δώσει γιατί φάνε ωραία κάρτα και να πουλήσουν παξ. Και γενικά ξέρετε η λογική της EA. Δεν ξέρω. Πάντως πιστεύω η EA δεν πρέπει να του δώσει τότε. Και πρέπει, και όχι πρέπει, και λογικά παιδιά θα του δώσουν μία flashback, θα του δώσουν μία moments, κάτι τέτοιο. Θα του δώσουν μία SBC που δεν είναι performance based, δηλαδή δεν θα βασίζεται στην πραγματικότητα. Όχι στην πραγματικότητα, δεν θα βασίζεται στην απόδοσή του φέτος. Μπορεί να είναι μία moments για ένα καλό του goal φέτος, πέρσι. Μια flashback για την περσινή touch, κάτι τέτοιο. Αλλά για μένα δεν πρέπει να πάρει φέτος touch. Οπότε πάνε και στις αλλαγές. Μανιάν, όπως σας είπα, οι δύο πρώτοι τερματοφύλακες. Πολύ καλός πρώτος με τη Λίλ. Πίστευα ότι ο Νάβες να αξίζει λίγο περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλός και αυτός. Δεν έχω να πω πολλά. Μενιεντέρ, όπως είπα πριν, πολύ καλό επιθετικό δίδυμο με Βόλαντ. Έχει 19 γκολ εξασίστ. Τρομερός ο Μενιεντέρ φέτος. Και γενικά τις δύο τελευταίες σεζόν βοηθάει πάρα πολύ την Μονακό. Και όχι μόνο ότι είναι καλό στο FIFA, είναι πολύ καλό στην πραγματικότητα από όταν την αξίζει. Ντι Μαρία, πολύ καλό για την Παρί, πάρα πολύ βοηθητικό. 5 γκολ, 9 assist και στο Champions League πολύ καλό. Πιστεύω ότι την αξίζει, γιατί όχι, πολύ βοηθητικό. Πάμε στον Depay, βασικά πάμε στον Delort, ο οποίο και αυτό πολύ καλό έχει πάρει και μία man of the match. Player of the match, συγγνώμη. 13 γκολ, 9 assist, πιστεύω ότι την αξίζει, γιατί όχι. Και πάμε στους δύο τελευταίους, πάμε στο Γιλμάζ, Μπουράκλε εδώ, Γιλμάζ είναι απλά το όνομά του. Γιλμάζ, ο οποίος έχει 13 γκολ, 5 assist, πάρα πολύ καλός ο Γιλμάζ και την αξίζει σίγουρα την Team of the Season, γιατί είναι και 33 ετών, 34 κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος. Και γενικά όταν το πρωτοπήρει Λίλ, ήταν μια μεταγραφή που όχι δεν έβγαζε πολύ νόημα. Γενικά δεν ήταν και μεγάλος, δεν έχει παίξει και σε μια τεράστια ομάδα εκτός από τη Γαλατά και από την Μπεσίκτας, οπότε. Και κάνει μια πολύ ωραία σεζόν με τη Λίλ. Την έχει βοηθήσει πολύ, οπότε πιστεύω αξίζει να πάρει και πρέπει να πάρει. Και έχει πάρει και δύο uniform εδώ μεταξύ, είναι σε αυτή η Team of the Week. Οπότε πάμε στον Depay, ο οποίος έχει 19 goal, 10 assist. Την αξίζει, που ακούγεται, όχι ακούγεται, έχει, κάποιοι λένε ότι έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα. Μακάρι να τον δούμε στην Μπαρτσελόνα, γιατί και εγώ είμαι Μπαρτσελόνα. Είναι πολύ καλός παίκτης, έχει πάρει τα πάντα γιατί από εκείνη τη μεταγραφή στη United που δεν έκανε απολύτως τίποτα, ας πούμε. Και, πολλοί τον έλεγαν φλόπ, ότι δεν αξίζει τα λεφτά του. Πήγε στη Λιόν και αποδεικνύει ότι μπορεί να παίξει. Να δούμε θα κάνει αν πάει στην Μπαρσελόνα στη τελική. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τέλος η σειρά. Όλοι ένα like, ένα sub για να δείξω ότι σας άρεσε και να στηρίξετε. Επίσης θέλω να σας πω ότι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, το μεσημέρι, δεν ξέρω πότε, θα έρθει ένα τεράστιο βίντεο. Θα έχουμε δύο EPL Touch Guarantee, θα έχουμε και rewards, οπότε θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Επίσης σήμερα λογικά βγει το EPL Touch Guarantee, οπότε όσοι το κάνετε καλή τύχη. Τα λέμε αύριο με rewards και EPL Touch Guarantee, οπότε όλοι να like, ένα sub και τα λέμε στο επόμενο.